καλοκαιρινές άδειες, όλοι οι συνάδελφοι εργαζόμενοι και οι λαϊκές οικογένειες προσδοκούν σε λίγες μέρες πραγματικά ξεκούρασης, ανακούφισης από όλη αυτή την πίεση, τη ρουτίνα, το άγχος, όλη την υπόλοιπη χρονική περίοδο. Και αυτό όμως είναι για τους περισσότερους πραγματικά ένα άπιαστο όνειρο. Όταν με βάση και τα επίσημα στοιχεία που δίνει, ας πούμε, η Ελστάτ, οι μισές οι λαϊκές οικογένειες, να το πω έτσι, δεν μπορούν να πάνε ούτε μια εβδομάδα διακοπές. Επομένως, όλα αυτά τα μέτρα που ανακοίνωσε και η κυβέρνηση, όπως το περίφημο πρόγραμμα της Επιταγής Κοινωνικού Τουρισμού, που λέει ότι αυξημένο φέτος και 400.000, λοιπόν, περίπου, θα έχουν δικαίωμα, δηλαδή, σε αυτήν την επιταγή, να σημειώσουμε το εξής, ότι από αυτές τις 400.000, περίπου λίγο κάτω από τη σημείωση, 40% αφορά παιδιά των οικογενειών, αλλά δεν μοιράμε για 300.000 ξεχωριστές, ας πούμε, περιπτώσεις, οι λαϊκές, ας πούμε, οικογένειες. Άρα είναι πολύ λιγότεροι αυτοί που θα έχουν έστω και αυτό το ελάχιστο δικαίωμα, και αυτοί λοιπόν που θα το πάρουν θα έχουν να αντιμετωπίσουν, για να μπορέσουν αυτό να το αξιοποιήσουν, τα εξής. Καταρχήν, τη ρήτρα που υπάρχει ότι δεν μπορείς αυτόν τον να υλοποιήσεις την επιταγή εντός του νομού, θα πρέπει τουλάχιστον να πας σε κάποιον άλλο νομό, όμορο, άλλα λοιπόν να κάνεις πολύ περισσότερα χιλιόμετρα, με αυτό το κόστος καυσίμων που λέμε σήμερα και γνωρίζουμε, κοντά στα 2 ευρώ λοιπόν, ας πούμε, η βενζίνη. Θα έχουν να αντιμετωπίσουν επομένως το κόστος μετακίνησης. Δεν μιλάμε για ακτοπλοϊκή μετακίνηση που εδώ γελάμε, και πολύ περισσότερο είναι τραγική κατάσταση, τραγελαφική μάλλον, γιατί δεν γελάμε ακριβώς, με όσα ανακοινώνονται αυτές τις μέρες, που παρακαλά η κυβέρνηση δήθεν τους εφοπλιστές να μειώσουν, ας πούμε, τα ναύλα κτλ. Που καταστά απογορευτικό για μια οικογένεια να πάει διακοπές σε ένα από τα εκατοντάδες ελληνικά νησιά που ευτυχώς έχει η χώρα μας. Γι' αυτό λέμε άπιαστο όνειρο οι διακοπές. Άρα λοιπόν αναγκαστικά θα κάνει μια άλλη επιλογή, αν μπορεί να την κάνει, και έχει επίσης να αντιμετωπίσει και το συνολικό κόστος διαβίωσης που δεν απαλλάσσεται από τις διακοπές. Όταν μια λαϊκή οικογένεια δυστυχώς δεν θα πάει σε καμιά μεγάλο ξενοδοχή, άρα να καθίσει εκεί και να τα έχει όλα έτοιμα, και δεν μπορεί να πληρώσει, δεν είναι τέτοιες οι επιταγές κοινωνικού τουρισμού που δίνει η κυβέρνηση να καλύπτουν από το κόστος, θα πάει, θα αναγκαστεί και να μαγειρεύει για να μπορεί, ας πούμε, να τραφεί, ας πούμε, η οικογένεια, και όλα τα υπόλοιπα έξοδα, όπως και η ψυχαγωγία, που ξέρουμε τη διατίμησή τους που έχει φτάσει, ας πούμε, η ακρίβεια το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Γι' αυτό λέμε, από όλα αυτά δεν αναποφύγεται. Ακόμα και αυτός ο κόσμος, που έχει κριθεί δικαιούχος, πολλοί από αυτούς τελικά δεν θα καταφέρουν να αξιοποιήσουν αυτή τη δυνατότητα. Και ξέρετε ποιο είναι το πιο απαράδεκτο απ' όλα και το κατάπτυστο? Ότι αυτός ο κόσμος θα τιμωρηθεί αν δεν αξιοποιήσει αυτή τη δυνατότητα κάτω από αυτό το βάρος. Δηλαδή, όχι απλά την επόμενη και την παρεπόμενη, για τα επόμενα 2 χρόνια δεν θα έχει δικαίωμα καν να κάνει αίτηση. Τα θεωρούμε όλα αυτά απαράδεκτα, γι' αυτό απαιτούμε εδώ και τώρα αυτό το δικαίωμα, έστω και για ολιγοήμερες διακοπές, να γενικευτεί. Δεν μπορεί να μπαίνουν κριτήρια, λοιπόν, έτσι.